Λοιπόν, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς είναι μαζί μας. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να αγκαλιάσει και να φιλήσει πάρα πολύ κόσμο. Ο Δημήτρη. Ξέρεις, είναι από τις στιγμές νομίζω που καθορίζουν κάποια πράγματα ζωή ενός ανθρώπου. Έτσι. Συγχαρητήρια καταρχήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, καθορίζουν. Καθορίζουν όμως και την πορεία μιας ομάδας, μιας τεράστιας ομάδας, ενός τεράστιου συλλόγου. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος για αρκετούς από αυτούς οι οποίοι πρώτη φορά φτάσαν σε Final Four, πήραν πρώτη φορά ένα τίτλο. Δίκιο εναντίον μιας τεράστιας ομάδας, τεράστιου συλλόγου, ένα εκπληκτικό σύνολο με ένα εκπληκτικό προπονητή. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είχε διακυμάνσεις, είχε ανατροπές, εσένα εναντίον του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τσέσκα εναντίον Φενέρ. Προφανώς και δύο προπονητές, αλλά Τσέσκα εναντίον Φενέρ. Με εκπληκτικές προσωπικότητες. Η ιστορία γράφτηκε μέσα στο γήπεδο. Με παίχτες οι οποίοι ζήσανε κακές στιγμές, αντικσότητες, σε do or die game όπως είναι τα Final Four. Αλλά γράφτηκε με τέτοια πειθό να είναι μέσα ο Βίκτορ Χριάπα, να είναι μέσα ο Μίλος, να είναι μέσα ο Νάντο, να είναι μέσα ο Βορόντσεβιτς, να είναι όλοι αυτοί οι παίχτες οι οποίοι ξορκίσανε, αν υπήρχε κάτι το οποίο έπρεπε να εξορκιστεί. Τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, του κανονικού αγώνα, πώς ήταν για σένα, ένιωθες ότι θες να μπεις μέσα να παίξεις? Προφανώς τεράστια η πίεση, αλλά νομίζω ότι αν κοιτάξεις λίγο από την τρίτη κάμερα, θα δεις ότι εγώ και το staff και οι υπόλοιποι παίχτες ήμασταν ήρεμοι. Και προσπαθήσαμε να μεταδώσουμε αυτή την ηρεμία και στους παίχτες. Δεν είναι εύκολο, γιατί γύρισαν από μείον 23. Αλλά νομίζω ότι η φωτιά ήταν ακόμη στα μάτια τους. Προφανώς δεν μπορώ να πω τώρα όλα αυτά της στρατηγικής και το τι έπρεπε να κάνουμε. Αλλά όταν έχουμε τέτοιους παίχτες που μέσα στο παρκέ μπορούν να γράψουν ιστορία, τότε όλα τα υπόλοιπα είναι περίτα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ένα τελευταίο μόνο. Πρέπει να με τον Μπράντοβιτς, τι είπες στο τέλος του αγώνα? Ότι προφανώς ήταν δύσκολη στιγμή, συγχαρητήρια. Αλλά για αυτό το τρόπο γνωρίζω πολύ καλά ότι έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο και αυτός. Όπως και ο σύλλογος στον οποίο γαλουχηθήκαμε, ο Παναθηναϊκός. Πατάω γερά με τα πόδια μου στη γη. Δεν είμαι αγνώμων και ξέρω ότι.